Τώρα, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που απεικονιστικά πρέπει να πούμε δύο λόγια. Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις σε σχέση με την απεικόνιση και την νεοπλασία? Ποια είναι η σχέση της μικρολιθίας με την νεοπλασία? Γιατί εμπλεκόμαστε κι εμείς οι ακτινολόγοι στη διαδικασία παρακολούθησης αυτών των ασθενών. Ποια είναι η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία? Τι είναι η ελαστογραφία, να σας πούμε δύο λόγια για να σας μείνει τι είναι η ελαστογραφία, για να μην ακούτε και φαντασιώνεστε ορισμένα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και να πούμε και δύο λόγια για το ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας, την επέκταση της νεοπλασίας και την αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής. Μικρολιθίαση. Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθειας σε έδαφος μικρολιθίασης έχει βρεθεί ότι είναι 21,6 φορές περισσότερο από τον γενικό πληθυσμό. Όταν η μικρολιθίαση συνδυάζεται με άλλους παράγοντες, τότε ο κίνδυνος αυξάνει. Όμως, είναι ένα δίλημα τι θα κάνεις με αυτούς τους ασθενείς, πώς θα τους παρακολουθήσεις. Άλλοι προτείνουν τα μεν, άλλοι προτείνουν τα δε με τη μικρολιθίαση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο και στάνταρ είναι ότι αυτοί οι ασθενείς, όπου εκτός από τον ένα παράγοντα της μικρολιθίασης έχουμε και άλλους παράγοντες, πρέπει να παρακολουθούν. Αυτοί που έχουν μόνο παράγοντα μικρολιθίασης, υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν το Α, αφήστε τους ήσυχους, υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν το Β, παρακολουθήστε τους ανά δύο χρόνια, υπάρχουν συγγραφείς που λένε παρακολουθήστε τους ανά τρία χρόνια ή κατέτος. Το στάδερ λοιπόν είναι ότι συνδυασμός της μικρολιθίασης και με άλλους παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου που έχουν οι ασθενείς, πρέπει αυτοί οι ασθενείς να παρακολουθηθούν. Εδώ βλέπετε την μικρολιθίαση και βλέπετε την ανάπτυξη ενός όγκου. Μέσα βλέπετε ακόμα και μέσα στον όγκο την μικρόλιθους και την πλούσια αγγείωση του νεοπλάσματος. Έτσι, βλέπετε ότι είναι ένα σεμίνωμα. Η μικρόλιθη τη βλέπετε ανάμεσα στην νεοπλασματική μάζα. Και δέστε εδώ, μέσα στην νεοπλασία, συγγνώμη, μέσα στην νεοπλασία μπορεί να δει κανένας και τους μικρόλιθους. Αυτή είναι η μικρόλιθη. Είναι μέσα στα σπερματικά σωληνάρια. Πιστεύετε ότι είναι απ' έξω και μετά ενθυλακώνονται μέσα στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων. Είναι αυτός εδώ ο μικρόλιθος. Έτσι, αυτή εδώ η μικρόλιθη. Εδώ βλέπει κανένας τα εινόδια φραγμάτια του σεμινώματος. Και βέβαια, η μικρόλιθη είτε είναι μέσα στην νεοπλασία, είτε αποθούνται από την νεοπλασία. Γι' αυτό υπάρχουν δύο πρότυπα σε σχέση με την νεοπλασία και τη μικρολιθίαση. Το ένα, όπως είδαμε προηγουμένως, έχει τους μικρόλιθους και μέσα στην νεοπλασία. Το άλλο, το νεόπλασμα, αποθεί τη μικρολιθίαση, μαζεύονται γύρω-γύρω από το νεόπλασμα, πέρα της κατανομής που έχουν γενικά. Ένα άλλο περιστατικό με μικρολιθίαση, δέστε πώς αποθήθηκαν αυτοί οι μικρόλιθοι στην περιφέρεια. Να είναι η νεοπλασία. Τους βγάλαμε εδώ μια ακτινογραφία σε ένα μαστογραφικό φιλμ. Βλέπετε το κενό της νεοπλασίας. Και εδώ είναι το χειρουργικό παρασκεύασμα με τον όγκο. Το βλέπετε εδώ τον όγκο. Και οι μικρόλιθοι, μπορώ να σας βρω κάποιο μικρόλιθο? Όχι, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Βλέπετε όμως τις αιμορραγικές διαποτίσεις στα νεοπλασματικά κύτταρα που είναι χαρακτηριστικό του εμβρυϊκού καρκινώματος. Ένα άλλο περιστατικό, δέστε δύο όζους, υπάρχουν δύο όζοι, ένας και ένας δύο, έδαφος μικρολιθίασης, εντάξει, βλέπετε τους μικρόλιθους στο ιστολογικό παρασκεύασμα του ενός όζου. Ο ένας όζος είναι εμβρυϊκό καρκίνωμα, το άλλο είναι σεμίνωμα. Δέστε και στο σεμίνωμα εδώ τους μικρόλιθους που είναι μέσα στη βλάβη. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό που παρακολουθούσα εγώ ο ίδιος και το οποίο εξελίχθηκε σε νεοπλασία. Είχε όμως και άλλους παράγοντες. Είχε και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Γι' αυτό και το παρακολουθούσαμε. Δέστε λοιπόν το ίδιο περιστατικό, συγγνώμη,
Το ίδιο περιστατικό το βλέπετε το 2005, βλέπετε τους δύο όρχες. Το 2008 τον Απρίλιο, ο ένας όρχης είναι φυσιολογικός, στον άλλο όρχιο δέστε ένα νεόπλασμα. Βλέπετε το νεόπλασμα και βέβαια ήταν ένα σεμίνωμα. Βλέπετε εδώ στη χρώση, εδώ το έχουμε κάνει, εδώ, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, εδώ βλέπετε την απεικόνιση των μικρολίθων σε ένα μαστογραφικό φιλμ που είναι ευαίσθητο και βλέπετε το σεμίνωμα, βλέπετε τα διαφράγματα που κάνει το σεμίνωμα που είπαμε προηγουμένως με ινώδη συντητικό ιστό, εδώ είναι χρώση κερατίνης και τους μικρόλιθους που υπάρχουν μέσα στη μάζα του σεμινώματος.